αντίθετος με τέτοιες πολεμικές κραυγές, οι οποίες στο τέλος είναι και ανούσιες. Δεν έχει ο ελληνικός στρατός αποστολή την επιβολή της θελήσεως επί ενός μικρού κρατηδίου. Ο Έλληνας πάντοτε ήταν μεγαλόθυμος και πάντα ήταν ένας εκλεκτός στρατιώτης. Εμείς οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι των άκρων. Από την άκρα διαφορία φτάνουμε στους βομβαρδισμούς. Βέβαια, βομβαρδισμούς χρειάζεται ο ελληνικός λαός για να αφυπνιστεί πολλές φορές. Στο παρελθόν, ο Δημήτρης Κοριάλας έχει εκφράσει απόψεις για διάφορα ζητήματα εκτός του τραγουδιού, οι οποίες συζητήθηκαν έντονα. Αν και στην προκειμένη περίπτωση, πολλοί του χρεώνουν φάουλ για την αναφορά του στο θέμα της ονομασίας και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.